της προδοσίας δεν θα περάσει. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες και θύματα για πολλωστή φορά της επίδοσης εργοδοσίας με τις ευχές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα κρίση που έχει ξεσπάσει και έχοντας ως αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, φορτώνουν στην πλάτη μας νέα μέτρα που οφείλουν στο πέρασμά τους στρατιές ανέργων, εργαζόμενους σε αναστολή και συναδέλφους που βλέπουν τις συμβάσεις τους να γίνονται φιλελεύθερο είτε με την αλλαγή σύμβασης είτε με την περιτροπή στην εργασία με βάση πάντοτε τις ανάγκες της εργοδοσίας. Η ίδια η πολιτική ακολουθείται και το κατάστημα πάντα ατελάτε, όπου με πρόσχημα ότι υπάρχει μια δουλειά, η εργοδοσία προχώρησε για άλλη μια φορά σε απόλυση εργαζόμενη. Η απόλυση αυτή είναι εκρηκτική και λόγος είναι ότι δεν θέλουν κανείς να σηκώσει κεφάλι. Προσπαθούν να τσακίσουν όποιον πάει να σηκωθεί, να κλείσουν όποιο στόμα πάει να ανοίξει. Και αυτό απέλησε την εργαζόμενη. Επειδή ερχόταν σε σύγκρουση με την πίεση και τα θέλω της εργοδοσίας. Επειδή προσπαθούσε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα τα δικά της και των συναδέλφων της. Επειδή είναι μέρος του συνδικάτου και οργανωμένα, είτε μέσα από εκείνους που συμμετείχε, είτε με όποιον άλλο τρόπο που μπορούσε, διεκδικούσε τα αυτονόητα. Διεκδικούμε να παρθούν τώρα πίσω η απόλυση. Καμία απόλυση, καμία αρνητική αλλαγή της συμβάσης εργασίας. Κατάργηση των αντεργατικών διατάσεων των πράξεων αποδοτικού περιεχομένου και όλων των αντεργατικών νόμων. Κατοχήρωση κλαδική σύμβαση εργασία. Απαρέγγινη εφαρμογή 8ωρου πενθήμερου, 40ωρου με 2 συνεχείς μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για όλους. Χορήγηση διαλύματος μισής ώρας που δεν θα παραθύνει τον εργάσιμο χρόνο εργασίας. Εδώ και τώρα οι μισθοί να πάνε στα 860 ευρώ μεικτά. Επίδομα οικογενειακών παρών 10%. Σε όσο εργάζονται κυριακές και επίσημες αργίες, να καταβάλλονται προς αυξήσεις 75%. Στην νυχτερινή εργασία, κατοχύρωση προς αύξησης 25%. Ούτε να το σκεφτείτε να ξαναβάλλετε χέρι στα τύψη. Καταβολή όλων Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ένα δρόμο έχουμε για να είναι ένας συνάδελφος μόνος του. Συνάδελφος οργανώσει του συνδικάτου.